να θυμίσουμε την μεγάλη τεχνική δεμένη της κουλτούρας. Να θυμίσουμε την εθνικής εποχής του 40, που κατέδειξε σε όλη την ανθρωπότητα ότι οι Έλληνες, προτάσσοντας το αθάνατο και ρίχανο πνεύμα της ελευθερίας, αλλά και τη δύναμη της ελπίδας, κατάφεραν να αλλάξουν το ρόλο της ιστορίας. Το περήφανο αυτό πνεύμα της ελευθερίας και δύναμη της ελπίδας με εγγενή χαρακτηριστικά των Ελλήνων αποτελούν και σήμερα την κύριο δύναμη για να απορροφθεί ο ελληνισμός με αυτοπεποίθηση σε μια νέα εποχή νέων και μεγάλων προκλήσεων. Σε αυτήν την πορεία, Ελλάδα και Κύπρος βαδίζουν μαζί ως πυλώνες δημοκρατίας και ασφάλειας σε μια ταραγμένη περιοχή, προωθώντας και προάγοντας τη σταθερότητα, τη ειρήνη και τη συνεργασία. Και το τέλος, να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω θερμά των φίλων υπουργών Εθνικής Άμυνας για την πρόσκληση να παρελάσουν για πρώτη φορά στη σημερινή παρέλαση την ανάπηρη πολέμου της Κύπρου του 1974 ως υπόμνηση των κοινών αγώνων για ελευθερία και ως θέλος τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για το 40 και σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.